Με θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και με ακροτηριασμένο το άκρο του αριστερού του ποδιού, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ο 29χρονος Χανιώτης, που ενεπλάκει στο τροχαίο ατύχημα στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Πέμπτου και Μιλονογιάννη. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο νεαρός, κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του επί της Γρηγορίου Πέμπτου, φέρεται να παραβίασε το στόπ, έπεσε πάνω σε διερχόμενο γιοταχή και εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα. Μόλις είχα έρθει να ανοίξει το κατάστημα, πέρασε ένας νεαρός με μια μοτοσυκλέτα, ο οποίος τυχαίνει και να είναι και φίλος μου, γιατί μου πάτησε την κόρνα και με χαιρέτησε. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να το σταματήσω να πιούμε καφέ και δεν πρόλαβα να ανοίξω την πόρτα του καταστήματος και άκουσα ένα κοφαντικό θόρυβο. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής που έσπευσαν στο σημείο είδαν τον 29χρονο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Είχε ήδη χάσει το πόδι του από την σφοδρή σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με το γιοταχή. Ήταν σε άσχημη κατάσταση, έχανε πάρα πολύ αίμα. Ήρθε πρώτα η αστυνομία και καθυστέρησε λίγο να έρθει το ασθενοφόρο. Δεν ήρθε αμέσως, καθυστέρησε γύρω στα 10-15 λεπτά. Στο νοσοκομείο Χανίων, ο 29χρονος υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση ποδοκνημικής και εισήχθη στη ΜΕΘ. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Την ίδια στιγμή, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δημαρχείου Χανίων, όπου καταγράφηκε το ατύχημα, μιλούν για τροχαία που επαναλαμβάνονται με κοινά χαρακτηριστικά. Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στη γειτονιά, έχουν συμβεί πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Έχουν χάσει νεαροί, νέα παιδιά τη ζωή του στα συγκεκριμένα σταυροδρόμια. Και είχαμε αυτό το ατυχές περιστατικό που δυστυχώς το παιδί έχασε το πόδι του. Τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης αναδεικνύουν για μία ακόμη εβδομάδα την υπερβολική ταχύτητα ως την παράβαση της εβδομάδας. Σε 8.155 ελέγχους βεβαιώθηκαν 1.922 παραβάσεις. Οι 234 για υπερβολική ταχύτητα, οι 150 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 122 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 120 για οδήγηση υπό την επήρεια ενοπνεύματος, 45 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 61 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και 38 για αντικανονικό προσπέρασμα.